τρία νηστίσιμα σκουπίδια. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να το πάρεις, να το πετάξεις σκουπίδια. Μασαρό, αυτό είναι το έθιμο. Μασαρό, δεν πετάω φαγητά. Εγώ η μάνα μου με έχει μάθει. Το μυαλό σου και μια λίρα. Λοιπόν, άκουσε με. Πολύ προσεκτικά. Ή θα πάρεις αυτά τα φαγητά, να το πετάξεις σκουπίδια. Ή απλά πάρ' τον εαυτό σου έτσι, από το γιακά, έτσι. Και πήγαινε μόνο σου σε ένα σκουπί το τενεκέ, γιατί εκεί οδεύεις. Στην περίπτωση που θες να δεις άσπρη μέρα, πρέπει να κόψεις οπωσδήποτε αυτά τα φαγητά, εντάξει. Χαλβάς, σκουπίδια. Όπως και δίποτε. Χαλβά, μην βλέπω χαλβά, εντάξει. Δεν χάνω. Γιατί δεν χάνεις. Δεν ξέρω. Ωραία, πες μου τι έφαγες. Το. Ωραία, τι άλλο. Το. Τι χαλβά. Χαλβά. Τι έχουμε πει για το χαλβά, Κωστάκι. Μα είναι με στέβια. Άμα είναι με στέβια, εντάξει, εγώ πάω πάζω. Ρε, θα με τρελάνετε. Μόνο και μόνο επειδή πάω και βάζω στέβια σε αυγόφετες. Νομίζω ότι αν βάλεις στέβια στο χαλβά, γλιτώνεις κάτι. Ότι δεν μετράει πια, δεν μετράει. Μια γαρά μετράει. Εδώ πέρα μετράει. Όχι, έφαγα λίγο, προσέχω. Τι προσέχεις, ρε κακομοίρη μου, τι προσέχεις. Προσέχεις να μην λερωθεί η μπλούζα σου. Γιατί προσέχεις να μην χάσει κιλά, δεν παίζει. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, με ζάχαρη προφανώς σκουπίδια. Με στέβια και πάλι σκουπίδια. Πάλι είναι 600 θερμίδες. Ανά 100 γραμμάρια πάλι δεν κάνει. Πάμε στο δεύτερο φαγητό. Ταραμοσαλάτα. Ταραμοσαλάτα. Έχουμε το ταραμά. Καλό υγιεινό πρωτεϊνούχο. Και άμα είναι ταραμό σαλάτα, είναι και σαλάτα με το ταραμά, όχι. Μασάρο, είναι τέτοιες ημέρες, Ρε, ακούτε τον εαυτό σας. Ακούτε τον εαυτό σας. Κάθε μέρα του χρόνου βρίσκεται μια αφορμή για να γουρουνιάσετε. Είναι τώρα η νηστεία, είναι μετά το Πάσχα, είναι τώρα, είναι τάλλο, είναι το γενέθλια του Κωστάκη. Μια μέρα ραψιών. Το έχεις κάνει ποτέ, το έχεις δοκιμάσει. Παιδιά, ταραμοσαλάτα. Είναι ταραμάσες με λάδι. Ταραμολαδάτα λέγεται αυτό. Δεν λέγεται ταραμοσαλάτα. Σκουπίδια, εντάξει. Και αν θες να χάσεις 10 κιλά λίπους σε 45 μέρες, πάτσε το προφίλ μου, πάντα το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και δες στο σεμινάριο. Οπωσδήποτε. Εντάξει, οι μέρες κοντεύουν, δεν πάει άλλο. Το βλέπεις κι εσύ. Πάτσε το προφίλ, δες στο σεμινάριο. Πάμε στο τρίτο φαγητό, το οποίο είναι τηγανιτό καλαμαράκι. Εντάξει. Είναι τηγανιτό, παιδιά. Επειδή είπα εγώ να φάτε καλαμαράκι, μου στέλνει άλλο φωτογραφία τα τηγανιτά καλαμαράκια. Αλήθεια δεν πάτε καλά. Όχι τηγανιτά, παιδιά. Ακόμα και αν είναι καλαμαράκι. Ακόμα και αν είναι στήσιμο. Μα αυτό τρώγαμε. Εντάξει.